Λάμπρο Χαβέλα και καλησπέρα. Όταν κανείς κυκλοφορεί στην Αθήνα, γιατί ο Λάμπρος Χαβέλας, κυρίες και κύριοι, ξανακάνει απόψε κάτι που έχουμε κάνει και παλιότερα. Γυρνά με συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων και μας δίνει ζωντανή εικόνα τώρα που μιλάμε από το κέντρο της Αθήνας. Τι λοιπόν κατάσταση επικρατεί εκεί, για να δούμε το πραγματικό αντίκτυπο του πολιτικού παιχνιδιού, γιατί για πολιτικό παίγνιο μιλάμε πια. Λάμπρο. Νίκο, βρισκόμαστε στην οδό Σοφοκλέους και πρέπει να σου πω όντως έτσι. Είναι για ένα παιχνίδι μεταξύ της αστυνομίας και των αλλοδαπών. Ώστε μπαίνουμε μέσα στην οδό Γερανίου, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί. Ενώ το μεσημέρι πρέπει να σου πω ότι δεν υπήρχε κανένας. Τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι η εικόνα που βλέπουμε εδώ τώρα με τη γνωστή κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Ακριβώς. Όπου εμφανίζεται η αστυνομία, φεύγουν οι αλλοδαποί. Και όταν εμφανίζεται, όταν δεν εμφανίζεται, επιστρέφουν. Αυτό το οποίο συμβαίνει γιατί για ένα και μοναδικό λόγο, Νίκο, κυρίες και κύριοι, είναι επειδή έχουν γεμίσει τα αστυνομικά τμήματα της περιοχής. Έχει γεμίσει το αστυνομικό τμήμα Ομονίας, ενώ καθώς και την υποδιεύθυνση αλλοδαπών στην Πέτρου Ράλη. Λοιπόν, Λάμπρο, μην τα πούμε όλα τώρα. Θα έχουμε την ευκαιρία όσο θα περνάει η ώρα να βλέπουμε εικόνα συνέχεια. Η ουσία είναι ότι το κέντρο της Αθήνας είναι σε αυτή την κατάσταση. Την ξέρουμε όλοι. Οι πολίτες είναι όμοιροι και οι υπουργοί μας τσακώνονται. Πραγματικά είναι εξοργιστικό εάν θα ανοίξει ή δεν θα ανοίξει ένα κέντρο λαθρομετανάστευσης.